βρισκόμαστε στην πλατεία Βαρνάβα σήμερα, 5 η ώρα το απόγευμα, Παρασκευή, γιατί υπάρχει μια πορεία ενάντια στην ομοφοβία, μια συγκέντρωση. Πριν από 10 μέρες εδώ έγινε μια ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο ατόμων που καθόντουσαν στην πλατεία, δύο γκέι, ενός γκέι ζευγαριού. Και ο ένας από τους δύο κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για να επανέλθει. Αυτό είναι το ένα περιστατικό. Βέβαια δεν είναι η μόνη ομοφοβική επίθεση που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Είχαμε περίπου άλλες 5 ή 6 και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο εναντίον γκέι ατόμων αλλά και λεσβιών και τρανς. Και μάλιστα σε μία από τις ομοφοβικές επιθέσεις ήταν αυτοί που οι δράστες ήταν μέλη της ομάδας Δέλτα, νομίζω, της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν αστυνομικοί. Επίσης σήμερα είναι η ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που έρχεται μετά από μια παλινοδία της κυβέρνησης και διάφορες φορές που το έφερε και το απέσυρε από τη Βουλή, γιατί είχε αντιδράσεις από ομάδα ακροδεξιών βουλευτών και ομάδα βουλευτών του ίδιου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν το φέρνει, είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση το φέρνει ουσιαστικά με πάρα πολλές ελλείψεις, καθότι δεν ορίζεται το ρατσιστικό έγκλημα, ούτε ουσιαστικά υπάρχει καμία προστασία των θυμάτων ρατσιστικής βίας. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν καταγγελίες, γιατί τα θύματα συνήθως φοβούνται για άλλες επιθέσεις που μπορεί να δεχτούν αν καταγγείλουν την πρώτη επίθεση που υπέστησαν. Αυτό το οποίο βέβαια έβαλε τελευταία στιγμή η κυβέρνηση είναι το ότι δέχεται στην επιμέτρηση ουσιαστικά της ποινής είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου. Δηλαδή ότι ένα έγκλημα το οποίο μπορεί να διωχθεί μετά γίνεται ως επιβαρυντικό στοιχείο ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου στην ποινή που θα επιβληθεί. Βέβαια, έχουμε τελευταία εξέλιξη που έμαθα ότι μετά από αντίδραση Χρυσής Αυγής θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία την Τρίτη και ουσιαστικά τα τρία αυτά άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά νομίζω και κάτι άλλο, τα οποία δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα έρθουν σε ψήφιση μετά από μερικές ημέρες. Εμείς λοιπόν διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός ως ρατσιστικό έγκλημα. Πρώτον. Και δεύτερον, διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει από το ελληνικό κράτος, δεν προβλέπεται καμία, με κανένα τρόπο θεσμική αναγνώριση ομόφυλων ζευγαριών. Το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Τα ζευγάρια αυτά, τα οποία είναι σε μια συντροφική σχέση χρόνων, δεν μπορούν να κληρονομήσουν, δεν μπορούν να λάβουν ιατρικές αποφάσεις για τον σύντροφό τους, δεν μπορούν ουσιαστικά να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους και να έχουν όλα αυτά τα προνόμια που έχουν τα ετερόφυλα ζευγάρια τα οποία βρίσκονται σε μια αντίστοιχη σχέση. Αυτό ουσιαστικά, κατά την άποψή μας, συνιστά μια θεσμική διάκριση, στην ουσία ένα θεσμικό ρατσισμό. Η σημερινή πορεία, η σημερινή συγκέντρωση μάλλον, έχει κληθεί από ένα δίκτυο οργανώσεων, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις LGBT κοινότητας. Είναι η Όλκε, είναι η Color Youth, η οικογένεια Ουρανιοτόξο, η ομάδα Ομοφοβία στην Εκπαίδευση. Πολλές, πάρα πολλές οργανώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν αναφέρω, οι οποίες έχουν βγάλει αυτό το κάλεσμα και ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια συντονισμένη δράση και μια δράση που θα αφορά το σύνολο της LGBT κοινότητας, που θα υπάρχει μια ενωτική δηλαδή ουσιαστικά πορεία από εδώ και πέρα.